Vou... και πάλι καλημέρα, χρόνια πολλά και ευλογημένα, ευχές μέσα από την καρδιά μου. Είναι σήμερα Κυριακή μετά τα φώτα και ήδη εορτάσαμε την μεγάλη εορτή, τη δεσποτική εορτή των Θεοφανίων. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια πάνω στον εορτασμό της μεγάλης αυτής εορτής, στον εορτασμό που έγινε εδώ στην πόλη μας. Το πρώτον, να σημειώσω ότι η συμμετοχή του λαού είναι το αθρώα. Χιλιάδες ευσεβών χριστιανών προσήλθατε, αλλά και άλλοι προσκυνητές που ευρίσκονται στην Πάτρα, επισκέπτες και πολλοί άλλοι αδελφοί μας, προσήλθατε και προσήλθαν στις ιερές ακολουθίες, Συμμετείχαν στην Θεία Λειτουργία και ταύτα στην κατάδυση του Τιμίου Σταυρού τόσο στο κεντρικό λιμάνι της Πάτρας όσο και περιφερειακά. Τα χρόνια σας λοιπόν να είναι πολλά ευλογημένα και άγια και αντί των κόπων που κάνετε να προσέρχεστε εις την Εκκλησία και να βιώνετε αυτή την μυστηριακή κοινωνία με το Θεό και με τους ανθρώπους Αντί αυτών των κόπων, ο Κύριος να σας δίνει τα ουράνια αγαθά Του. Το δεύτερο που θα ήθελα να σημειώσω και να σχολιάσω είναι η συμμετοχή των παιδιών μας στις λατρευτικές εκδηλώσεις, στις ιερές ακολουθίες επί τη εορτή των Θεοφανίων. Μάλιστα ζήσαμε συγκινησιακά φορτισμένες στιγμές, συγκλονιστικές θα έλεγα στιγμές, στο λιμάνι της Πάτρας όταν περίπου 50 νέοι πατρινοί έπεσαν στη θάλασσα για να πιάσουν το σταυρό και όταν εξερχόμενοι από τη θάλασσα εν ενή στόματι και μια καρδία εφώναξαν «Ζήτω η Ελλάδα και ζήτω η Ορθοδοξία». Αυτό όντως όχι μόνο τον ομιλούντα αλλά και το πλήθος του ευσεβούς λαού μα συνεκίνησε και γι' αυτό από τα βάθη της ψυχής μου και πάλι εκφράζω τον έπαινό μου και τις θερμότερες ευχές μου σε αυτά τα παιδιά. Ξέρετε είπα ότι τα παιδιά μας είναι το μέλλον της πατρίδος μας, το μέλλον της εκκλησίας μας, της κοινωνίας. Και στους ώμους τους αυτά τα παιδιά κρατάνε αυτή τη μεγάλη ευθύνη και τη βαριά κληρονομιά, αυτό το σταυρό της ελληνορθόδοξης παράδοσης, της πίστεως στο Θεό, της αγάπης προς την πατρίδα μας. Μπράβο τους και πάλι, θερμά συγχαρητήρια και σε αυτά και στους γονείς τους, θερμά συγχαρητήρια γιατί έχουμε ένα ευλογημένο λίμα, μια βάση πνευματική στην οποία θα στηριχθεί περαιτέρω το μέλλον μας, οι βάση για μια καλύτερη κοινωνία. Να έρθουμε τώρα στο Ιερό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, το οποίο ακούσαμε σήμερα στους Ιερούς Ναούς και το οποίο είναι από το κατά Μαρθέον Ιερό Ευαγγέλιο, από το τέταρτο κεφάλαιο και η στίχοι 12 έως και 17. «Ακούσας δε, ο Ιησούς, ότι Ιωάννης παρεδόθη ανεχώρησεν εις την Γαλιλαίαν και κατά λοιπόν την Ναζαρέ ελθόν κατόκισεν εις Καπερναούμ την Παραθαλασσίαν εν ορίης Ζαβουλών και Νεφθαλήμ ή να πληρωθεί το Λιθένδια Ισαΐου του Προφήτου λέγοντος. Γη Ζαβουλών και γη Νεφθαλήμ, οδόν θαλάσσης, πέραν του Ιορδάνου, Γαλιλαία των Εθνών» ο λαός ο καθήμενος εν σκότη, είδε φως μέγα, και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου, φως ανέτηλεν αυτής. Από τότε ήρξα το Ιησούς κυρίσιν και λέγειν, μετανοείτε, ήγγι και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Όταν έμαθε ο Ιησούς ότι παρεδόθη ο Ιωάννης, ότι συνέλαβαν δηλαδή τον Ιωάννη πρόκειται περί του τιμίου προδρόμου όσο αντιλαμβάνεστε και βαπτιστού Ιωάννου, τότε ο Ιησούς όταν έμαθε αυτό το γεγονός έφυγε για την Γαλιλαία. Εγκατέλειψε την Ναζαρέτ και πήγε για να μείνει στην Καπερναούμ, μια παραθαλάσσια πόλη στην περιοχή που κατοικούσαν οι φυλές Ζαβουλών και Νεφθαλήμ. Έτσι πραγματοποιήθηκε η προφητεία του προφήτου Ισαΐου, ο οποίος λέγει «Η χώρα του Ζαβουλών και η γη του Νεφθαλήμ, εκεί που ο δρόμος πάει για τη θάλασσα και πέρα από τον Ιορδάνη, η Γαλιλαία που την κατοικούν οι δολολάτρες, οι άνθρωποι που μένουν στο σκοτάδι, αυτοί οι άνθρωποι είδαν φως δυνατό. Και για όσους μένουν στη χώρα που τη σκιάζει ο θάνατος, ανέτειλε και για χάρη τους και για αυτούς, ανέτειλε ένα φως. Από τότε άρχισε ο Ιησούς Χριστός να κηρύττει και να λέγει «Μετανοείτε ήγκη και γάρη βασιλεία του Θεού, η βασιλεία των ουρανών, μετανοείται, έφτασε» η Βασιλεία του Θεού. Αδελφοί μου, ο Κύριος μας είναι το φως του κόσμου. Είναι αλήθεια ότι κανείς δεν θέλει το σκοτάδι, γιατί το σκοτάδι εμπειεί φόβων και τρόμων. Από τα μικρά παιδιά μέχρι τους μεγαλύτερους, κανείς δεν θέλει το σκοτάδι. Ο Χριστός, μας λέγει το Ιερόν Ευαγγέλιο δε δίδει απλώς το φως. Ο ίδιος ο Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός και Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει «Εγώ είμι το φως του κόσμου, αυτός που θα με ακολουθήσει δεν θα περπατήσει μέσα στο σκοτάδι, δεν θα σκοντάψει, δεν θα κινδυνεύσει». Φως αληθινών ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, έτσι γνωρίζομαι τον Ιησούν Χριστόν. Πρόκειται για το φως το άκτιστο, για το φως που δεν δει ποτέ. Πρόκειται για τον ήλιο της δικαιοσύνης, για το απάβγασμα της δόξης του πατρός, για να χρησιμοποιήσουμε και κάποιους θεολογικούς όρους, για τον Ιησού Χριστό φως έλαμψε το κόσμο. Χωρίς το Χριστό θα μας πούν οι πατέρες της Εκκλησίας με έμφαση. Χωρίς το Χριστό υπάρχει παντού και βασιλεύει το σκοτάδι. Γι' αυτό και σε μια προσευχή στην Εκκλησία μας λέγομαι «Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον σημειωθεί το εφημά το φως του προσώπου σου, ή να αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίων των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Έλα Χριστέ, εσύ που είσαι το φως του αληθινό, το φως που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο, έλα να λάμψεις μέσα στην καρδιά μας το φως το αληθινό και να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα και να κατευθύνεις τα διαβήματά μας, την πορεία μας, το νου μας, την καρδιά μας, το είναι μας ολόκληρο, ώστε να κάνουμε το θέλημά σου. Αλλά πώς και γιατί ο Χριστός είναι το φως. Πρώτον, διότι δίδει απάντηση στο ερώτημα των ανθρώπων από πού έρχομαι είναι ένα ερώτημα όλων των ανθρώπων μέσα σε όλες τις εποχές. Προσπάθησαν πολλές θεωρίες, πολλοί άνθρωποι που υπεστήριξαν τη μια ή την άλλη θεωρία να δώσουν απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Πολλοί θέλησαν να πείσουν τον άνθρωπο ότι έρχεται από το πουθενά και βαδίζει στο τίποτα. Είναι το τίποτα και βαδίζει στο πουθενά. Όμως η Αγία μας Εκκλησία επιμένει ότι ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού και προορισμός του και σκοπός τελικός της ζωής του είναι όπως έχουμε πει και άλλες φορές η αγιότητα, η θέωση η κατά Χριστόν τελείωσης. Δεύτερον, είναι ο Χριστός το φως του κόσμου γιατί μας δείχνει το πώς πρέπει να βαδίζουμε και να πορευόμαστε ήλθε για μας τον κόσμο για να φωτίσει τα σκοτάδια μας, για να λάμψει το φως του πάση της εσκοτισμένης. Μας παρέδωκε το Ιερό Ευαγγέλιο του, τον αλάθητο κώδικα πορείας, τις εντολές του. Μιλάμε σήμερα όλοι οι άνθρωποι στη γη, μιλάνε για δικαιοσύνη, για αγάπη, για ισονομία κλπ. Αλλά αδελφοί μου, Πώς είναι δυνατόν να εφαρμοστούν όλα αυτά αν δεν υπάρχει η πηξίδα, δεν υπάρχει το πιδάλιο που είναι το Ιερόν Ευαγγέλιο. Ποιος είναι δυνατόν να αγαπάει πραγματικά αν δεν είναι άνθρωπος του Θεού, αφού, το θυμάστε αυτό πιστεύω, δίχως Θεό όλα επιτρέπονται. Είναι δυνατόν κάποιος που δεν αγαπάει το Θεό να αγαπάει τον συνάνθρωπό του, μα αυτό θα τον εκμεταλλευτεί αύριο τον συνάνθρωπό του και θα θέλει να πατήσει επιπτωμάτων για να ανέλθει εκείνος και τόσα άλλα τα οποία βλέπουμε στις μέρες μας, στην κοινωνία μας. Είναι δυνατό να μιλάς για δικαιοσύνη και να θες να εφαρμόσεις τη δικαιοσύνη όποιο και είσαι. Είτε άρχοντας πολιτικός, είτε εκκλησιαστικός, είτε, είτε, είτε. Είτε πατέρας μέσα σε μια οικογένεια Είτε υπεύθυνο ενό κοινωνικού συνόλου να μιλά για δικαιοσύνη όταν απορρίπτεις εκείνον που έφερε την δικαιοσύνη και που είναι η αγάπη και η οδό και η αλήθεια και η ζωή, δηλαδή τον ίδιο τον αληθινό Θεό. Δεν έχετε ακούσει ότι οι πατέρες της Εκκλησίας επιμένουν σε αυτό το σημείο, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Επιμένουν και λένε νους αποστάς του Θεού, ή κτηνώδης ή δαιμονιώδης γίνεται, δεν θέλει μετάφραση αυτό πιστεύω και ερμηνεία περαιτέρω, όλοι αντιλαμβανόμεθα τι θέλουν να πούν οι πατέρες της Εκκλησίας. Τρίτον, ο Χριστός είναι το φως του κόσμου γιατί μας δείχνει τι γίνεται με τα ταύτα. Οι άνθρωποι έχουν ένα πρόβλημα σήμερα γενικώς. Το τι γίνεται μετά από αυτή τη ζωή, και οι περισσότεροι απελπίζονται διότι όλες οι θεωρίες και γενικά ο τρόπος που ζουν οι άνθρωποι σήμερα επάνω στη γη δεν ικανοποιεί την βαθύτερη επιθυμία των ανθρώπων, της ψυχής, η οποία έχει την θεοίδια της πάλι κατά τους πατέρας της Εκκλησίας και η οποία είναι αθάνατος διότι είναι η πνοή του Θεού. Είναι δυνατόν λοιπόν ένας άνθρωπος που δεν είναι βεβαιωμένος για την Ανάσταση, που δεν πιστεύει στην Ανάσταση να πορεύεται με ελπίδα, με χαρά, με αισιοδοξία στη ζωή. Μα όλα τελειώνουν, γιατί να αγωνίζομαι. Ποιο είναι το όφελος πλέον για μένα, πόσα χρόνια θα ζήσω, 10, 20, 100, παραπάνω. Μα τι θα κάνω, θα πεθάνω. Ο άνθρωπος δεν θέλει να πεθάνει και δεν πεθαίνει ο άνθρωπος. Για μας οι λέξεις νεκρός, νεκροταφία θάνατος κλπ. είναι ξένες από τότε που αναστήθηκε ο Χριστός. Να λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός είναι το φως γιατί φωτίζει και αυτά τα σκοτάδια μέσα στα οποία ζουν οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα και λέγει ότι με τα ταύτα συνεχίζεται η ζωή αιώνια στη Βασιλεία του Θεού. Και αφού μιλάμε για τη Βασιλεία του Θεού, να έρθουμε και στο δεύτερο μέρος της αναλύσεως της σημερινής Ευαγγελικής Περικοπής. Γράφει εδώ ο Ευαγγελιστής Ματθαίος «Και από τότε ήρξα το Ιησούς Κυρίσιν και λέγην, μετανοείτε, ίγκι και γάρ η Βασιλεία των Ουρανών». Πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό, μετανοείτε, ίγκι και λέγειν μετανοειτε ιγκι και γαρ η Βασιλεία του Θεού, η Βασιλεία των Ουρανών, το είπε ο Τίμιος Πρόδρομος, το είπε ο Κύριος Σιμών Ιησούς Χριστός βεβαίως, το λέγει και η Εκκλησία. Αλλά ας δούμε λίγο το θέμα αυτό. Μετάνια. Τι σημαίνει μετάνια. Το κήρυγμα του προδρόμου, το κήρυγμα της Εκκλησίας η οποία έχει προφητική, αποκαλυπτική, ελεγκτική αν θέλετε φωνή και μέσα σε έναν κόσμο που ζει μακριά από το Θεό, του λέγει μετανοείται, μετανόησον. Τι σημαίνει αυτό, απλώς να δείξουμε μια μεταμέλεια για κάποιες πράξεις μας, όχι, είναι κάτι πιο βαθύ, ουσιαστικό, συγκλονιστικό, είναι ένας πνευματικός μεταβολισμός. Η μετάνοια είναι αλλαγή πορεία, 100% είναι αλλαγή τρόπου ζωής. Η μετάνοια είναι αλλαγή νοοτροπίας. Βλέπετε όταν ένας έχει πάρει τον κατήφορο πρέπει κάπου να σταματήσει, πρέπει να κάνει μια προσπάθεια να βάλει ένα φρένο, να γυρίσει πίσω. Βλέπει ότι δεν τον βγάζει πουθενά αυτός ο δρόμος και πρέπει να φτάσει σε ένα συγκεκριμένο στόχο. Επειδή λοιπόν πορευόμαστε χωρίς στόχο, στην αστοχία και θα έχουμε την αποτυχία μπροστά μας, γι' αυτό η Εκκλησία μας επαναλαμβάνει τον λόγο των προφητών, τον λόγο του Κυρίου. Συνεχίζει αυτή τη διδασκαλία, μετανοείτε, αλλάξτε τρόπο ζωής, αλλάξτε πορεία για να ζήσετε ευτυχισμένοι. Ίγκι και γάρ λέει η βασιλεία των ουρανών, αυτό το ρήμα το Ίγκι και το χρησιμοποιεί και ο πρόδρομος και τώρα διαβάζομαι εδώ στον Ευαγγελιστή Ματθαίον ότι το χρησιμοποιεί και ο Ιησούς Χριστός βέβαια ο Τίμιος Πρόδρομος το χρησιμοποιεί προαναγγέλλοντας την Βασιλεία του Θεού. Έρχεται η Βασιλεία του Θεού, φτάνει, ο Χριστός χρησιμοποιεί το ρήμα αυτό με κυριολεκτική σημασία. Έχει έλθει η Βασιλεία του Θεού, βρίσκεται επάνω στη γη. Πράγματι από τη στιγμή που εγεννήθη ο Χριστός η Βασιλεία του και η δεσποτεία του βρίσκεται στον κόσμο. Και σε αυτό το θέμα υπάρχουν πολλές και διάφορες θεωρίες. Παραδείγματο χάρη υπάρχει μία θεωρία την οποία υποστηρίζουν πολλοί άνθρωποι και η οποία λέγει ότι η Βασιλεία του Θεού αρχίζει μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Αλλά πάλι εδώ θα μας βοηθήσουν οι πατέρες της Εκκλησίας και μάλιστα ο Μέγας Βασίλειος ο οποίος χρησιμοποιεί ένα ωραιότατο παράδειγμα για να μας διδάξει πάνω σε αυτό το θέμα. Όταν σταθείς λέει μπροστά σε ένα εμπόδιο και φωνάξεις αγάπη, φωνάξεις χαρά, ελπίδα, τι θα ακούσεις ως αντίλαλο αυτό που είπες εσύ, αγάπη θα ακούσεις. Όταν σταθείς μπροστά σε ένα εμπόδιο και φωνάξεις τα αντίθετα, μίσος, πόνος κλπ, τι θα ακούσεις ως αντίλαλον αυτό που είπες ενωρίτερα. Γι' αυτό λοιπόν οι πατέρες της Εκκλησίας μιλάνε ότι η Βασιλεία του Θεού δεν αρχίζει μετά τη Δευτέρα Παρουσία, αλλά ήδη ζούμε μέσα στο κλίμα της Βασιλείας του Θεού, μέσα στην Εκκλησία και λένε η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Να λοιπόν ζούμε μέσα στο κλίμα της Βασιλείας του Θεού, αρκεί εμείς να θέλουμε να γινόμαστε έμπειροι καθημέραν αυτής της καταστάσεως. Υπάρχουν και άλλες θεωρίες βέβαια που συνδέουν τη Βασιλεία του Θεού με υλόφρονες πεπιθήσεις, με ευδαιμονία, με καλοπέραση. Είναι τρόποντινά ένα χιλιαστικό πνεύμα όπως πιστεύουν οι συγκεκριμένοι ερετικοί, αλλά και άλλοι σε άλλες θρησκείες. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσει. Θυμάστε το συγκεκριμένο τροπάριο, των ύμνων εκείνο που λέγει «Ουκέστην» η Βασιλεία του Θεού βρώσεις και πόσις, αλλά δικαιοσύνης, δικαιοσύνη και άσκηση συναγιασμό. Και άλλα πολλά λέγει στην συνέχεια. Αντιλαμβάνεστε αδελφοί μου ότι το Πνεύμα του Χριστού, το Πνεύμα του Κυρίου μας της Εκκλησίας είναι τελείως διαφορετικό από το Πνεύμα του κόσμου. Δεν έχει σχέση η Βασιλεία του Θεού με κοσμικά πράγματα δεν έχει σχέση με την αμαρτία, με την κατάσταση που βιώνει κάποιος μέσα σε μια κοινωνία απομακρυσμένη από το Θεό. Η Βασιλεία του Θεού επαναλαμβάνω εντός ημών εστί. Η Βασιλεία του Θεού είναι αγάπη προς το Θεό και αγάπη προς το συνάνθρωπο. Αλλά στην παρελθούσα εορτή των Θεοφανίων η Εκκλησία μας αναγυνώσκει κάποιες προφητείες και με αυτό κάπως θα κλείσω την σημερινή μου αναφορά και εμβάθυση και εξήγηση πάνω στα μηνύματα που δίδει το ιερόν Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Είναι πολύ επίκαιρες αυτές οι προφητείες που αναγυνώσκονται, αυτά τα κείμενα κατά την παραμονή αλλά και ανήμερα της εορτής των Θεοφανίων. Έτσι λοιπόν μέσα από το πνεύμα των προφητών, μέσα από τα λόγια των προφητών που δεν είναι δικά τους λόγια όπως θα ακούσουμε εδώ αλλά είναι λόγια του Θεού, η Εκκλησία μας βοηθάει να κατανοήσουμε πως πρέπει να βαδίζουμε ώστε και να φωτιζόμεθα από το φως που είναι ο Χριστός και να καθαριζόμεθα εσωτερικά και την Βασιλεία του Θεού να κληρονομήσουμε. Λέγει λοιπόν ο μεγαλοφωνότατος προφήτης Ισαΐας τα δε λέγει Κύριος. Ο Κύριος τα λέγει αυτά που θα ακούσετε λέγει ο Ισαΐας. Λούσαστε και καθαροί γίνεστε. Αφέλετε τα πονηρίας ημών από τον ψυχών ημών. Απέναντι των οφθαλμών μου πάυσαστε από τον πονηριών ημών. Μάθετε καλόν ποιήν, εξητήσατε κρίσιν, ρίσαστε αδικούμενον, κρίνατε ορφανό και δικαιώσατε χείραν. Για αγάπη δεν μιλήσαμε προηγουμένως, για κοινωνική δικαιοσύνη, για ισοτιμία κλπ. Να λοιπόν, για καθαρότητα δεν μιλήσαμε, για αγνότητα δεν είπαμε. Διώξτε λέγει τις πονηρίες, λέγει το Πνεύμα του Θεού. Αφήστε από την καρδιά σας τις πονηρίες, διώξτε τες, βγάλτε τες, καθαρίστε τον εσωτερικό, τον εσωτερικό σας κόσμο. Και αφού τα κάνετε αυτά, «Δεύτε και διαλεχθόμεν» λέγει Κύριος. Τότε ελάτε να κουβεντιάσουμε, ελάτε να συζητήσουμε, τότε θα μπορέσουμε να έχουμε μια κοινωνία ανάμεσά μας, διότι πράγματι πώς είναι δυνατόν να συνομιλήσεις με το Θεό με ακάθαρτο νου και λογισμό και με βδελιράν την καρδία, χωρίς αγάπη προς τον συνάνθρωπο, με πονηρίες, με αδικίες, με μίση, με εκμεταλλεύσεις και τόσο άλλα και αν όσοι τα αποτελέσματα τώρα αυτής της καταστάσεως, να η βίωση της βασιλείας του Θεού, και αν είναι αμαρτία η μόνο φοινικούν ως χιώνα λευκανό, και αν όσοι ως κόκκινον ως έριον λευκανό. Το παρακάτω είναι πολύ ωραίο. Και αν θέλετε και εισακούσετε μου τα αγαθά της γης φάγεστε. Προσέξτε, ο Κύριος μας δεν θέλει με το ζόρι να κάνουμε τίποτα. Σέβεται την ελευθερία μας. Μας δημιούργησε και μας έπλασε ελεύθερα όντα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο, το να είσαι ελεύθερος, να μπορείς να σκέφτεσαι, να αποφασίζεις ελεύθερα αυτό που θέλεις και βέβαια να αναλαμβάνεις με τα ταύτα την ευθύνη των πράξεών σου και των επιλογών σου. Εάν θέλετε, αν θέλετε, και τα ακούσετε αυτά τότε τα αγαθά της γης φάγεστε. Με μια ευρία έννοια να ερμηνεύσω με τον όρο αυτό τα αγαθά της γης φάγεστε. Θα ευτυχίσετε δηλαδή, θα γίνετε άνθρωποι ευτυχισμένοι. Όχι μόνο με την πλεισμονή, μέσα από την πλεισμονή υλικών αγαθών, αλλά γενικότερα με την αίσθηση της εσωτερικής χαράς, με την αίσθηση της βασιλείας του Θεού εντός ημών. Εάν δεν μη θέλετε, μη δε ακούσιτέ μου, μάχερα ημάς κατέδετε. Το γάρ στόμα κυρίου ελάλησε ταύτα. Εάν δεν θέλετε και δεν τα ακούσετε αυτά, τότε θα θρυνήσετε. Το μάχερα ημάς κατέδετε είναι μία φράση η οποία δηλώνει τη δυστυχία, η οποία έρχεται όχι ως τιμωρία από τον Θεό, αλλά ως τιμωρία από εμάς τους ιδίους για τους εαυτούς μας, εμείς απολαμβάνουμε αυτά τα οποία πράττουμε. Βλέπετε όταν καλλιεργείς ένα δέντρο και το προσέχεις, απολαμβάνεις τους καρπούς. Όταν ένα δέντρο το αφήσεις και ξηραίνεται τότε δεν σου δίδει τίποτα. Άρα λοιπόν, εσύ είσαι υπεύθυνο τι καρπούς θα δρέψεις από το δέντρο το οποίο εφήτευσες. Και ως κατακλίδα λέγει ο προφήτης Ισαΐας, το γάρ στόμα κυρίου ελάλησε ταύτα. Δεν τα είπα εγώ λέγει. Το στόμα του κυρίου. Αυτό ο κύριο τα λέγει. Οι προφήτες όπω είχαμε πει και την προηγουμένη Κυριακή, δάνεισαν την ύπαρξή του είναι τα στόματα του Θεού. Μέσα από το στόμα των προφητών μιλάει ο ίδιο ο Θεό και αυτή τη φωνή την συνεχίζει σήμερα η Εκκλησία. Η φωνή των προφητών σήμερα είναι η φωνή τη Εκκλησίας η οποία επαναλαμβάνει μετανοείται ίγκι και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Αδελφοί μου, πιστεύω ότι μέσα από αυτή την απλή ανάλυση προσπαθήσαμε να κάνουμε όσο πιο πολύ κατανοητό το κείμενο που ανεγνώστη σήμερα εις τους ιερούς ναούς Κυριακή μετά τα φώτα και να βοηθηθούμε πνευματικά στην πορεία μας για την ανακαίνιση του εσωτερικού μας κόσμου, για ένα καλύτερο κόσμο γενικότερα, για μια καλύτερη κοινωνία και για την βίωση που είναι απαραίτητο αυτό να γίνει της Βασιλείας του Θεού μέσα στο κλίμα της αγάπης προς το Θεό και προς το συνάνθρωπο. Θα ήθελα κλείνοντας, αφού σας ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά, διότι ζείτε όσο μπορεί να το πει αυτό μέσα στο Πνεύμα του Θεού και στην Χάρη Του, μέσα στην Εκκλησία που είναι ο χώρος της Βασιλείας του Θεού. Αφού σας ευχαριστήσω για όλα αυτά, για τη χαρά που μας δίνετε με τη συμμετοχή σας στη ζωή της Εκκλησίας, θα ήθελα να υπενθυμίσω στην αγάπη σας ότι την ερχομένη Κυριακή στις 17 του μηνός Ιανουαρίου η τοπική μας εκκλησία θα εορτάσει την επέτειο της επανακομιδής του Σταυρού του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου. 16 και 17 λοιπόν του μηνός το επόμενο Σαββατοκύριακο θα εορτάσουμε την επέτειον αυτή ω γνωστόν. Ο Σταυρός του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου επανεκομίστη στην Πάτρα μετά από αιώνες είχε μεταφερθεί στην Δύση από το 1205 και βρίσκεται στη Μασαλία της Γαλλίας, εκεί σε κάποιο ναό του Αγίου Βίκτορος. Το 1980 επανεκομίσθη στην πόλη των Πατρών και έκτοτε βρίσκεται στον μεγάλο ναό του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου και προσκυνείται από χιλιάδες πατρινούς και ευλαβείς προσκυνητάς από άλλα μέρη της Ελλάδος και του κόσμου που φτάνουν έως εδώ, για να δοξάσουν το Θεό και να τιμήσουν τον Άγιον Απόστολον Ανδρέα. Είναι λοιπόν χρέος μας ιερό να προσέλθουμε και πάλι και πιστεύω ότι θα είναι αθρώα η συμμετοχή του ευσεβούς πατραγικού λαού αλλά και άλλων αδελφών από αλλού να προσκυνήσουμε, να δοξολογήσουμε καταρχάς τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν διότι μας εχάρισε ως προστάτην και έφορον και πολιούχων τον Άγιον Απόστολον Ανδρέα και να τιμήσουμε τον Απόστολον Ανδρέα, ο οποίος μας κρατάει, το έχω πει πολλές φορές, μας κρατάει στα χέρια του και πρεσβεύει για μας. Το Σάββατο το απόγευμα στις 18.00 θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός στο νέο ναό του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου. Την άλλη μέρα θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Ε, στο μέσον του ναού θα ευρίσκεται ο Σεβάσμιος, ο Πανσεβάσμιος Σταυρός του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου προς προσκύνηση. Και την Κυριακή το απόγευμα στις 5 θα ψάλουμε, θα ψαλεί η ακολουθία των χαιρετισμών προς τον Άγιον Απόστολον Ανδρέα ενώπιον του Σταυρού του. Εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου κάθε καλό ευλογία, χαρά και υγεία δια πρεσβειών του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου και καλή αντάμωση στον εορτασμό για την επέτειο της επανακομιδής του Σταυρού του Αποστόλου μας. Ο Θεός μαζί σας.